βασάνισε στη σκέψη τους εντιμότατους δικαστές αυτή η απόφαση. Τα βάσανά μου, ένα φορτίο. Στη διάθεση των διοκτικών αρχών δεν θα κάνει χρήση αυτού του προνομίου της σιωπής και θα είναι λαλίστατος. Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζάμπας Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην πιο ενημερωτική, στην πιο high, στην πιο buy εκπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις Βανανίες, όπου έχουμε τα καλύτερα κοκτέιλ και τα καλύτερα milkshake της Βανίας. Σε μια χώρα όπου κανένας δεν πληρώνει φόρους και όλοι δεν θα ακούν μπενιέτ. Πέταρε, Ντανιέλ. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χαρίκος, έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με 50 άτομα και επιχειρήσεις που δεν ξέρουν τη διεύθυνση του φορού εισοδήματος, με αποτέλεσμα κανένας δεν μπορεί να πληρώσει στο κράτος αυτά που χρωστούν. Για όλους εσάς που δεν ξέρετε πού είναι τα γραφεία φόρου εισοδήματος, να σας πούμε ότι βρίσκονται στη γωνία Μιχαλάκη Καραολή, στη Γρηγόρη Ναυξεντίου, στην Έγκομη. Εντάξει, και όσοι χαθείτε στον δρόμο, το τηλέφωνο είναι 22 60 19 02 και ζητήστε την κυρία Νεβαθούλα Φορομπίχτη να σας δείξει πώς τα πάτε καμία τέλος πάντων. Όπως είμαι και ο Υπουργός Οικονομικών, όλοι πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας. Ενώ ανακοινώσεις συμπαράστασης στις δηλώσεις του εξέφρασαν τα σωματεία Ομόνια για το ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση ΑΕΛ, ενώ και γνωστοί επιχειρηματίες όπως ο κύριος Σακόλας, ο κύριος Αρίστα, ο κύριος Τζοβάνης και ο κύριος Μυστής. Δεν μου χωρείτε. Πάτε. Είναι απλέρωσετε τους φόρους σας. Γιατί πάτε. Αγαπητή διοικήτρια, προσπαθώ να συνηθίσω τον ορισμό, διότι παρόλο που φαίνεται πολλά πιο νέα η διοικήτρια, τη χάνει να είμαστε συμμαθητές, αλλά εντάξει είναι πιο νέα. Νόμιζα ότι είναι πιο νέα, έτσι. Είναι πιο νέα. Το λοιπόν. Είμαστε και οι δύο 58 χρονών. Όχι και οι δύο μαζί να χρηστικά. Ας το έτσι, μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει, ότι είμαστε και οι δύο μαζί 58. Το δικό μου το κόμμα έχει μοιραστεί στα δυο. Ευαρέθηκα το τούτο από κάτι άλλο, έτσι πιο. Α, 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Συγχωρείτε, έλα, πρόεδρε μου, κάτι. Γέρος και χαριτωμένη η Ρώσιντα Βαβούλα, ο κύριος Μετασού. Πρόεδρε μου, γίνεται φιλίος πόλεμος μέσα στην ΕΔΕΚΑ με κάτι. Φαίνεται ότι έβαλαν το χέρι τους οι ξένες δυνάμεις, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Για πες μου, Ρουλίτσα μου, ποιες είναι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις. Σισοπουλική και Βαρναβαϊκή, πρόεδρε μου, έκαναν τα λιδίτσια εκεί μέσα. Μάχες σώμα με σώμα, γέματα, στιμασκές, εδώ καν τους άψε, Παναγία μου. Όλοι στο μακροχρόνιο αγώνα. Για πες μου, Ρουλίτσα μου, εσύ μεταξύ μας ποιον υποστηρίζεις.
Πρόεδρε μου, εγώ υποστηρίζω τον Βαρνάβα με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε team above all. Είμαστε τρεις. Εγώ, ο Γιαννάκης, ο Μύρου, ο Δίος Εμπάνκο και ο Φιδίας ο Σαρίκας. Όψε. Για πες μου, πού βρίσκεται ο Σαρίκας? Πρόεδρε μου, ο Φιδίας ο Σαρίκας βρίσκεται σε ένα διαγωνισμό. Απαντήστε σε 103 ερωτήσεις και αν τις βρείτε κερδίζετε έναν επιτραπέζιο prison break. Υπράτο. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ που νόμιζα τόσα χρόνια ότι το παιδί ήταν ατάλαντο, εσύ τώρα υποστηρίζεις Βαρνάβα? Ναι, πρόεδρε μου, αλλά θέλω να ξέρεις ότι μέσα μου, πολλά βαθιά μέσα μου, εγώ είμαι Μαύρο Νικολού, του κούλι μου. Μόνο τσίνος ξέρει, πρόεδρε μου, έτσι το είχε τη λύκη μέσα του, έτσι. Κάποτε έτσι πετάσσεται, είχε πάνω κάνει κάτι ανάποδα. Ξέρω ένα που σου λέω, πρόεδρε μου, παράγια. Για πες μου, μπορεί να ρίξει και τα μαλλιά του πίσω? Πρόεδρε μου, και τα μαλλιά του ρηχτήτα και πόλα ζέλα και δεξιά και αριστερά και που κάτω και κάποτε καμίτα και σαν το κουπέπι και κάποτε με τα βγάλεις στον αέρα γίνονται όπως τη σημαία. Να μου μουρλάνεις, πρόεδρε μου, τώρα. Πάντως το κόμμα εδικοδομημένο. Ναι, αλλά ποιος θα σπάσει το αδιέξοδο? Θα το σπάσει, πρόεδρε μου, κοινός που έχει κάτς, που είναι δυνατός, που έφατε τίποτε. Και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι έρχεται, πρόεδρε μου, έρχεται. Να είμαι και τον τόσο ότι εγκάθεται να κολλάει. Μα ποιος έρχεται, Ρουλίτσα? Ο Γιαννάκης ο Ομήρου με την τρικέφαλη, πρόεδρε μου. Τρικέφαλη? Μα ποια τρικέφαλη, Ρούλα? Την κυριαρχία, πρόεδρε μου, την κυριαρχία, έτσι πράμαν με έτσι και λένε όλα. Είπα και εγώ. Είπατε και σε. Περνάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, σε διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς, γιατί θα σκίσω τα μνημόνια. Πατάτε σαν την αρχές λαλό σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Ανακάλυψε με τα RED τις απεριόριστες δυνατότητες που έχεις με το Lumia 730. Απόκτησε το τώρα με 0 ευρώ αρχικά. RED. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Γίνεται μια ιστορία αγάπης να ξεκινήσει από ένα μήνυμα κρυμμένο σε μια σοκολάτα. Με τα Lacta Messages γίνεται. Γιατί τώρα μπορείς να κρύψεις ένα μήνυμα σε κάθε Lacta που δίνεις σε κάποιον και να συνεχίσεις να ανταλλάσσεις μηνύματα μαζί του μέσω κινητού ή υπολογιστή. Κάνε και εσύ το βήμα με μια Lacta, γιατί εκεί έξω υπάρχει αγάπη. Και φθηνά και αλφαμέγα. Φρέσκες προσφορές στις αλφαμέγα. Μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Πορτοκάλια Merlin Extra μόνο 59 σεν το κιλό. Κυπριακές μπανάνες 47% φθηνότερα. Μόνο 69 σεν το κιλό. Χοιρινές εφταλιές 32% φθηνότερα. Μόνο 4,99 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 20% φθηνότερα. Μόνο 3,99 το κιλό. Και φθηνά και αλφαμέγα. Ασύγκριτη ποιότητα. Τελειότητα με 100% φυσικά συστατικά. Carlsberg, ίσως η καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Πείτε καλημέρα σε μια μοναδική κρουαζιέρα με το πολυτελές Thompson Spirit της Louis Cruises που αναχωρεί από τη Λεμεσό στις 20 Μαρτίου για το νησί της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Τον Βόλο με εκδρομή στα Μετέωρα και το Πήλιο, ψώνια στη λατρεμένη Αθήνα και χαλάρωση στην πανέμορφη Ρόδο με επιστροφή την Αργία της 25ης Μαρτίου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 7777-8555. Louis Cruises. Καλημέρα. Το λέμε εμείς, το ζείτε εσείς.
Παρακαλώ. Ένα φρέσκο γάλα, παρακαλώ. Έφτασε. Έτοιμο. Παρακαλώ εσείς. Μια σούζη των πέντε. Ουφό, είναι να χάνεις τα φρύντι σου. Την επόμενη φορά που θα κάνεις top up, κάνε 10 ευρώ και άνω. Ένα μέρες καλέ λόγα κάνουμε με τη μηχανή προκοπή. Κλείστο έπαω στους τέτσες εκεί με ένας μεγάλος τίποτε. Εγώ παιδιά, πιάνε και καμπόζους που είναι τους τραπεζίτες, ρε, που θα ρίγια γιαρ. Καλά τους έκαμα, αφού εφάνιζε σπάσα, Και ποιος εμπού τους είδε, Ο Σπάιντερμαν, Ποιος ο Σπάιντερμαν, Ο Ρίκος, ρε, ροδοκρίτου, ρε, της εισαγγελίας. Που έμπω ξέρεις εσύ ότι το λαό του ανθρώπου Σπάιντερμαν, ρε, μάτε στο καράζο μας παντέψει μάδο, ρε. Αφού εμπαντού, ρε, του φεύγει τίποτε, ρε. Εμένα παντός αρέσκει μου ο Σούπερμαν, Και μακάρι να είσαι ο ανθρώπου Σούπερμαν μες στην εισαγγελία. Καλά είπα, ρε, προκόπης ο αφόν μου, ρε. Γεια σας! Χριστούλη μου! Ει! Ξέρετε ποια μου τούτη! Ποια μου ναι! Τούτη γυναίκα νου που γίνουν τους τραπεζίτες ρε που φάνε διάγια ρε! Μας όλα μιλάς! Άρτη μέσα στα ζώτσα! Είμαστε καλή αντούτη! Χαίρετε! Καλώς την κυρία! Το αμάξι μου είναι έτοιμο! Αλλάξαμε το λάδι! Κυρία μου αλλάξαν το λάδι 80 ευρώ μόνο αλλά έχουμε κι άλλο πρόβλημα! Τι πρόβλημα! Αλλάξαν το λάδι του κύρα Φόξ κυρία μου ήταν μάδον και σκοτεινόνα. Έβαλαμε σου ποτούν το... Full limited sleeper, είναι πολύ καλό. Κοτσίνον, κυρία μου. Πώς είναι στοιχίσει τον το full limited, πώς το λέτε. 80 ευρώ. Ναι, κυρία, χωρίς το ΦΠΑ. 80 ευρώ. Εντάξει, κυρία μου, φαντάζεστε εσείς καίτε πολλά, αλλά εν τω μεταξύ, by the way, αλλάξαμε και αλάστιχα τα αυτοκίνητα διότι ήταν βαμμένα ανάποδα. Και όσο που τα βάλε παλιά, δεν ξέραμε τη δουλειά του και βάλε τα εμείς σωστά. Πώς είναι τα λάστιχα. Κοίταξα, μαζί με ο μπαλασάρισμα 250 ευρώ. Το σπέρα δεν το αλλάξα, είχε πολύ ψού πάνω. 250 ευρώ, κυρία μου! Με φαράζεις, κυρία μου, για το καλό του αυτοκινήτου σου. Αλλάξαμε και τις λάμπες, κυρία, μ' άχονταν να κρούσου και καλά ράβα το εγώ και βάλα από τζίνες του φορείου. Να έχω να κρυβές, αλλά είναι καλές, έτσι αυτοί να βάλω ψεύτη λάμπα πάνω να λουλουπίζει όλα. Πώς είναι τόσοι λάμπες του φορείου που δεν λουλουπίζουν? 50 ευρώ. Πάνε καλά. Η μια. 100 δηλαδή. 200 κυρία μου, και η πισίνα είναι να φύγουμε έτσι ο κόλος σας χωρίς φορείο. Έχει τίποτε άλλο? Το κουμπί του air conditioner ήταν ευκαμμένο. Ναι. Αλλάξαμε σου. Πόσα? Εμπού την εταιρεία. Δώρο. Ευχαριστώ, πάλι καλά. Αλλά η εφαρμογή στήχησε 80 ευρώ. Ευχαριστώ πολλά. Να σε καλά, κύριε. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς τα καταφέρετε, στήσετε με δαμέ τώρα. Βασικούς πυλώνες των... την... κόλλησα. Ξανά. Δεν να τα πω από την αρχή, να. Από το δράση. Λοιπόν, πέταρε τις καταγγελίες, να μπορεί, τροχονομικό έλεγχο. Γεια σας, τηλεφωνήσατε για special υπηρεσίες? Ναι. Πόσα? 30 ευρώ και κάνω τα πάντα και συμφέρω. Πάντα τα πάντα! Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Έλα 30 και κάνω σπίμπου γωνιάς. Δύο βασικούς πυλώνες των τροχονομικών έλεγχων. Ο
Όταν βλέπω πολιτικούς να τα χάνουν, παίρνω θάρρος. Οι δράσεις μας... Εσύ δεν δικαιούσες. Εσύ δεν δικαιούσες. Εσύ πρέπει να έχεις τα πάνω. Εσύ δεν δικαιούσες να τα χάνεις. Δεν θέλω να ξανακάμω ότι είναι ο συγκαλός σου. Λοιπόν, ξεκινάμε να ξανακάμω. Ευχαριζόμαστε. Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάμματος, κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Παρακάτω. Κύριε Μαρκίδη, αυτή τη βδομάδα είχαμε την άρση της ασυλίας του βουλευτή Φιδία Σαρίκα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία της Γενικής Εισαγγελίας? Βεβαίως και είναι επιτυχία, αγαπητή μου κυρία Σακοράφ. Διότι στην Κύπρο οι βουλευτές με τον περιβουλευτική ασυλία νόμων θεωρούνται κούπες άπαντες όλα. Μα είναι δυνατόν? Βεβαίως. Στην Κύπρο, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τους νόμους όλα είναι δυνατά. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο περιβουλευτικής ασυλίας σε νέτορη ρεπούμπλικα Εστικού Παπανούς, όλοι οι Κύπροι βουλευτές θεωρούνται αθώοι ακόμα και αν έχει αποδειχθεί το αντίθετο, ξεκάθαρα. Wow. Σας παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε, κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή, ήταν τεράστια επιτυχία που η Γενική Εισαγγελία κατέφερε να άρει τη βουλευτική ασυλία του κύριου Σαρίκα. Πώς το κατάφερε? Εκ πρώτης όψεως, αγαπητή μου κυρία Σακοράφ, φαίνεται ότι εντός της Γενικής Εισαγγελίας υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος εργάζεται και λειτουργεί όπως ο Σπάιντερμαν. Σπάιντερμαν, ποιος είναι αυτός? Μα θέλεις ο παπά να σου το πει, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, άλλος μου σαμάζολα. Τίποτε και κανένας δεν του ξεφέρει. Μα τίποτε. Είδατε, αγαπητοί μου, ποτέ κανέναν να ξεφύγει του Σπάιντερμαν? Υπάρχει τρόπος κάποιον να ξεκολλήσει από τον ιστό του Σπάιντερμαν? Δηλαδή ο κύριος Σαρίκας πιάστηκε στον ιστό του Σπάιντερμαν? Όπως την πιτώ μου, για αιρές μα η κέις όλα, μαρρουφας καραούλους. Εκείνο που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι θα πρέπει από τη μια... Νίκος και Λεωνίδας Οδυσσέως το 13, παρακαλώ. Από τη μια... Είναι οι υπηρεσίες εκείνες του Υπουργείου των Εσωτερικών, αλλά ευρύτερα του κράτους. Ανδρέα, αρέσεις τον αριθμό 23, παρακαλώ. Που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση, έτσι για να μην υπάρχει ένιγμα ή ερώτημα για το γιατί έμειναν αυτά τα κύρια. Αλλούλα, ναι, ο Κλέους, στον αριθμό 19, παρακαλώ. Αν ήταν διεθνές αεροδρόμιο, ήταν να έχουμε τζέλε ωραία τσουλάκια. Η Κύπρος, κυρίες και κύριοι, πλέον ασκεί μια υπερήφανη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αν είναι ποτέ δυνατόν, είπαμε ακόμα ένα μεγάλο όχι, αυτή τη φορά στους Ρώσους. Πέταν την ηλούδα μου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ανακοίνωσε προχτές ότι η Κύπρος δεν δίνει ούτε ναυτική ούτε στρατιωτική βάση στους Ρώσους. Και αν οι Ρώσοι επιμένουν, να πάνε να γυρευτούν αλλού. Παναγία μου, την ηλούδα μου, τα social media πήρα φωτιά. Κοίτα, κοίτα, εξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Ευκήκε ο Λιλίκα στο Ράνα για τόσο του Πούτιν. Ευκήκε το αδελφό Δίκο με το κόμμα του που δεν είναι ποτέ δυνατόν. Κατάλαβες, φτιάχνουν τραγούδια και φωνάζουν Κύπρος, Ρωσία, συμμαχία. Μα καλά ρε παιδί μου, ενώ Πούτιν που επίεσε τους Κέντζο να γνωρίσει το ψευδοκράτος. Ενώ Πούτιν μπορεί να κτίσει πυρηνικό σταθμό που πάνω σκάνει τη σπάφου μας στο ΑΚΙΟΓΙΟΥ. Δεν μου πιάσαν τώρα και πέλα να νουλί μαζί του, ναι, κατάλαβα. Αγάπη μου, αυτά είναι τώρα λεπτά ζητήματα που θέλουμε πολυδιάστατη πολιτική. Τι τούτο? Έτω, να μας περιπέτουν όλοι που γυρών και εμείς να κάνουμε παναήρινο ότι είμαστε υπερδύναμοι, επίτσε σου. Γιατί το έκαμε στο δόν, θέλεις να ουσέχεις? Όχι, για μένα, ας. Αν εμάς που φκάλεις. Άλιστα, κοίταξε κύριε, τεχνολογία. Χίλες και χίλοι, καλησπέρα, μη είμαστε νέπεις, καλάτε μου, ρε. Είμαι αλήτερη αθλητική εκπομπή, όγκο κοινοχωρίο, με ψηλότερη τηλεέαση, μέσω εμμόνια από όλα, σε λασιόλε, τε καλή, έτσι, ολιά, δε όρπου. Καλεμένο μας όπως κάθε βολάν ο ένας, ο μοναϊκός, ο άκτορας της ογκυλίσια, ο μέση του στοιχήματος, ο ταχυνόπιτας, εσύ τίποτε ρε. Καλά να έχεις πάνω σου φλαγκούκια μου. Έλα σου πω ρε, μα έκλειες το κουπονάκι. Μα σύγκαν πάνω σου ρε, και σκελετών του ποηλάτου ρε. Ε, ύβρατα ρε, νομίζει ρε, 4-6 μόνο. Είναι τα χαίρεσαι ρε. Έτσι θέλω ρε, έχει πρόβλημα. Ρε, μα είσαι in love ρε, όξε, εψωνίστη που σε κάνει εξόηλο στο περιοχόν τον κοτσινό χωρίο ρε. Τι να δω. Όχι ρε, αν τα γένια έχω, φωτογένια. Άλλο. Άλλο, μου Παναγία μου, σαν τα κοχόκλειψου και με τα κλάφια. Να σου την πέψω να δω και μες στο λάπτοπ να πεις ολόγησα Facebook. Εντάξει σου, έχει έρωτα δε με τα γινόπιτα ρε κοπέλια, τώρα εξηγούνται ούλα. Χάτσε χούτσε στάρτα ρε γογό μου. Βάλτε ακουστικά, ο Τόχης μου δίνει τα προγνωστικά. Δόξα από ελ. Ημίχρονο χ. Εθνικός άχνας ανόρθωση μου. Και ο Λίγκαρχο τον ανόρθωση σου.
νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ. Για όλη εγκαχόντων ο Ηλίας ο Χαραλάμπος. Ομόνια, Απόλλωνος. Ημίχρονο Χι. Ο Τέλος, Ερμής. Άσον καρχωτό. ΑΕΛ, Αγία Νάπα σου. Άσον καρχωτό, Αγία Νάπα μου. Άτε, τώρα που είπετε και τα προγνωστικά σας, να πούμε και κανέναν κουτσομπολιό να συσσυνήσω με νάκο. Ουάου, μου αρέσουν το κουσκούς. Να σου πω εγώ καλό κόρηγο, προχτές ο ταχυνόπιτα σε πει ψάρεμα με τον κόκον το φτώσαν, είπες σου το. Ναι, μου το είπε. Είπες σου κιόλας ότι τελικά έπιαν υπόγειο ψάρεμα και πιάθηκε ο τσίπουρε ρωσίκης προελεύσεων. Ρε, μα έλα με κάμισο ώρα να σου σωνώσω μια σίκλα ματσάρκε μες στη μουρή. Μου έφερε τσιπούρες και μου έκανε και το τραπέζι στην καλύφη. Ναι, οι τσιπούρες γιατί είχαν τιμή πάνω, ε? Δεν ξέρω, αλλά ήταν φτηνές. Ποιος τούτα σε χρέωσε, ρα, αφού εψάρεψεν τεστά ο τάχης. Δεν ξέρω. Αφού τις ψάρεψε, τάχη. Αφού είχα τσίες, έβαλαν και τα μία και μήχανε μες στο πέλαος. Έβλεπε να με σου βάλαν και χίπια να σε πιάει ο χώρος. Άρε, χτινόν! Αγωγό μου! Ρα! Ρα, έλα εδώ! Ρα! Έλα στο τσακιάρα! Αγωγό μου, έλα εδώ! Αγωγό μου! Είναι ασκόπουλα! Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στο Υπουργικό δεν μπήκαν ούτε σε κάποιο συρτάρι, ούτε τις έφαγε ολίο όπως έγραψε μια κάποια εφημερίδα. Καλή σας μέρα! Εσείς τι δώρο θα κάνετε στην αγαπημένη σας για του Άγιου Βαλεντίνου? Είμαι καλά και ξανακάμε μου την ερώτηση. Εσείς τι δώρο θα θέλατε για του Άγιου Βαλεντίνου? Το θέμα και ρώτατε να δούμε τι να μου κάνει. Εσείς τι δώρο θα τις κάνετε για του Άγιου Βαλεντίνου? Ρε μαρέ, τρέπεσε τίποτε! Το δώρο να μου κάνει! Δεν σε χωρίζω, ρε! Πατρινό καρναβάλι, εδώ λέμε σας, εδώ λέμε σας, εδώ το τα... Καλή σας μέρα! Καλημέρα! Λοιπόν, εσείς που θα θέλατε να πάρει του Άγιου Βαλεντίνου? Αχα, ρώτα τον άντρα που θα με πάρει. Πού βρίσκεται? Τούτο είναι το θέμα. Πού βρίσκεται? Πού βρίσκεται? Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Καλή σας μέρα! Εσείς τι τώρα θα κάνετε στην αγαπημένη σας για τη γιορτή του Άγιου Βαλεντίνου? Για ένα ξωνάκι είναι 100 μιλιμέτρ. Πάντα ποτέ δεν με ρωτήσεις σου το εμένα. Με ρωτήσε τσιγκούντα το αφόμο Προκόπη γιατί να σου εσευρέξια. Θα μπορούσατε να το κάνετε εσείς. Να το κάνω. Προκόπη, έλα εδώ, Τα δω να κάνεις εσύ του Βαλεντίνου, Ένα σέρβις, πολλά καλός πελάτη, Του Άγιου Βαλεντίνου, Ποιος θα ρωτά? Ο τσαμέ, ο τσαμέ. Έλα, φίλο μου, έλα σου πω. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα θα σου κάνω εσένα ένα δώρο. Εμένα! Καλό εσένα και σε περίπτωση που είσαι εδώ θα σου δώρω κόπουλα το γάρι. Θα σου δώρω κόπουλα το γάρι. Δεν θέλω και δεν υπήρξα μέχρι σήμερα ποτέ συγκρουσιακός από την ημέρα συγκρουσιακός ήμουν. Αλλά ενώ από την ημέρα που ανέλαβα την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αγάπες μου, πέτε μου αν έχει τίποτε, διότι βιάζομαι πολλά να πω στα καρναβάντα και φέτος ένα αντιθώ χαρουπόμενο, ρε. Κοιτάξτε να δείτε, πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε κιόλας, θα ήθελα να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε κι εμείς να αποφασίσουμε εάν θα στηρίξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις απόψεις του Τσίπρα όσον αφορά το μνημόνιο. Μα βεβαίως και θα στηρίξουμε την Ελλάδα, σιόρ. Αφού είναι η μητέρα πατρίδα, πρόεδρε. Πρόεδρε, όμως οφείλω να ενημερώσω ότι καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν τη στηρίζει. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρόεδρε μου, γιατί είναι εμείς που να τη φάμε, μπαρε. Σε τούτα μου, αγάπη μου, τι λέει ο Φούλης? Ο Φούλης λέει πως είμαστε ελληνόφρονες και στηρίζουμε και αγαπούμε την Ελλάδα, αλλά χωρίς τη δραχμή. Αγαπές μου, πέντε μου, τι κάνουμε, ρε. Πρόεδρε, αφού είναι οικονομικό το θέμα, να με ρωτήσουμε τον Πισαρίδη, που είναι οικονομολόγος και νομπελίστας. Πρόεδρε, θα στηρίξουμε τη μητέρα πατρίδα όχι αν δεν φτάνει η κουτάνα μας. Ποιος που φτάνει η κουτάνα μας, ρε παιδιά? Ένι φτάνει, πρόεδρε.
Εκκλείσαμε ρε αγαπητέ. Πάμε να σας χειράσω που ήταν πιο καλό ρε. Αγαπητέ. Έτοιμα αλβαθιά. Ρωτάτες απαντώ. Πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα σαν κυβέρνηση εναντίον εκείνων των υπαλλήλων που επικαλούνται συνεχώς ασθένειες και λείπουν από την εργασία τους. Υπάρχουν τρόποι να τους τιμωρήσουμε με μεταθέσεις. Ο Λευκοσιάδης για παράδειγμα να πάει στην Πάφο ή ο Παφίδης να πάει στα κοκκινοχώρια και δεν μπορεί τόσο συχνά πυκνά να φέρνει χαρτίνα από γιατρών εν ανάγκη να διωχθούν και οι γιατροί που εκδίδουν αυτά τα ψεύτικα, τα απαταιωνίστικα, τα πιστοποιητικά για ψήλου πείδημα 3 ημέρες άδεια ασθενείας. Να είστε καλά. Αχ, επίεντζο Σαρίκας για ανάκριση. Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Φιδίας Σαρίκας ανακρίθηκε επί έναν εξάρων από ανακριτές της αστυνομίας οι οποίοι του υπέβαλαν 103 ερωτήσεις. Wow, 103! Και από ό,τι έμαθαν, Ντανιελούδα μου, απάντησε σε όλες. Σε όλες, πώς τα κατάφερε? Ήταν multiple choice. Το θέμα τώρα βέβαια, σε πόσες απάντησες σωστά, διότι αν δεν πιάσει καλό βαθμό... Να μην ίδια ένταξη. Στην ίδια ένταξη με τον Βέργα. Εφτά τέσσερα. Εφτά τέσσερα. Παπλάκι μου, θέλει πως σηματούν το μακρύ. Όχι, αλλά πατά μου, κοίτα, τώρα πάω στο σχολείο. Πέντε και ευρώ, εδώ μου πέντε ρε πρίκτη. Έλεον ρε παπλάκι, έφανε με ρε κοφτάλι στην μέση στα πλευρά μου ρε κομπάρε. Τίποτε σεκ που εγκατσί να μπορεί να πάει να πιάει ρε κομπάρε. Εσύ η τραπέντη, έφανε μας και πιέλον νουμί μας ούν τώρα. Παπλάκι μου, έδειξες τον έλεγχο του σχολείου του παπά σου. Γάμμα, 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 μπράβο ρε παπλάκι μου, πετάξε το ρε τσάρντας, ρε πετάξε και εγώ κάτω που γάμμα είναι και πέφτω στο σχολείο. Πάντως παπλάκι μου, εμείς γάμμα, έχει πολύ καιρό να δούμε τον παπά σου. Έλεον ρε αφουτούλα σου, πόσο λαγό και εκταμειώνεις τις σεξουαλικές μου επιδόσεις, αφού ξέρεις ότι αυτήν την περίοδο είμαι απόλυτα επικεντρωμένος πόλας και λες τη διοίκηση της επιχείρησης Φουτούλης Coffee Express. Είναι που θέλει να κάνω να σκίσει τον αγωνατίνιο, α, άρετε, άρετε, το Facebook πήρε φωτιά, κοιτάξτε, που τα πολλά τα like, εκάγει το κουμπούι. Μα παπά, μα πια από τούτη. Από κλαντούι ρε, που τρέξε τα σάλια του, κοντήσου ρε. Παυλή, εξήγα με τρόπον του μωρού. Παυλάκι μου, μένεις σε σούρις αγάπη μου, προς το παρόν είσαι ανήλικος, εντάξει, τις σεξουαλικές σου ωρέξεις να τις περνάς με τη φαντασία σου, να κλείσεις τα μάτια και να σκέφτεσαι μόνο. Κι εγώ έτσι κάνω ρε Παυλάκι, να μου να κάνουμε, νάτε, τέλος πάντων, πάω δουλειά εγώ, α. Α, το Σάββατο που είναι το Αγίου Βαλεντίνου δουλεύκω. Όχι πως το γιορτάσαμε ποτέ, αλλά λέω. Να είσαι ρε φουτούλα της μου. Εν το κατάλαβες ακόμα ότι τούτη τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου κάνουν την επίτηδες για να πουλούν ποτούν τα φτιόραν σοκολατούες και... Φραπέ! Φραπέ του Αγίου Βαλεντίνου! Yes, yes, ύβρατο! Θα κάνω φραπέ τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου με κόκκινο ποτηρούν για αντί καλαμάκες θα βάλω... Δεν το πεις! Ακούει το μωρό! Φραπέ του Αγίου Βαλεντίνου! Yes, yes, ύβρατο! Είμανε βαζεμένο. Έτσι από σχολείο, έτσι από σχολείο, έτσι από σχολείο. Η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι μπορεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της για να στηρίξει την παροχή. Και πως μετά από τη λύση του Κυπριακού, τα ωφέλη θα αφορούν όλο το λαό συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων. Δεν θα περάσει εσύ. Στην ομιλία του ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Τόνισε πως τα ωφέλη θα αφορούν όλους, περιλαμβανομένων και των τουρκών. Στην ομιλία του... Μπορεί να κινηθείτε λίγο. Καλά. Καλά. Τι κάνει.
φωτιά το χέρι μου. Πάντα εμάνια για σένα, ό,τι για μου λέγατε. Πάντα πιστεύα εσένα, όμως τον ανέκα μου, τον άλλο μου εκείνη. Μου είναι να φάρω και μου λίγο, ε. Παναγία μου, ε. Κυρία μου, πάρω λίγο να μην σκοτώσετε. Εγώ τι σας έκανα. Όλα. Δεν γίνεται να κυκλοφοράτε αν έχει μια λεκτά τόσο όμορφα ντυμένη και να σανγκινεύετε την ανεμοψία στους πολίτες. Λυπηθείτε μαν. Είστε καλά. Δεν είμαι καλά, με βλέπετε έλεγχο και σένα. Χτυπήσατε κάπου, που πονείτε. Πονώ παντού, πονώ την καρδούλα μου. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε με. Με βλέπετε ότι εγώ Παύλης μου του λυθμία στην στολά ερωτεμένο μαν είσαι. Και πότε προλάβατε να με ρωτευτείτε ασύ στο πριν ένα λεπτό. Πριν ένα λεπτό, μόλις εσύ να πω, ξαναγεννήθηκα μέσα σε ένα πλάι μου. Είχε το όνειρο που βγήκε αληθινό. Αγγίστε λίγο την καρδούλα μου να δείτε. Παναγιά μου, χτυπά πάρα πολύ δυνατά. Σε μένα κουμπίσω και εγώ τη δικιά σου. Όχι, όχι, ντρέπομαι. Σας παρακαλώ, μόνο μια φορά να έχεις μάλλον λίγο. Όχι, όχι, τώρα γνωρίστε, καμόνας. Να που θέλετε να κάνω, να κλάψω, να χύσω, να γονατίσω, άγγισε με. Κοιτάξτε να δείτε. Το Σάββατο του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι με κεράκια, με σαμπάνια, με λαδάκια, με σοκολατάκια, με βοηθήματα. Κάτι μπορεί να γίνει. Yes, yes, yes. Το Σάββατο του Αγίου Βαλεντίνου θα είσαι ο Βαλεντίνο Τίσιρο. Μαδάμ, μαδάμ, μαδάμ. Πάντως, στην Κύπρο δεν ήταν η Ελούδα μου, έχουμε πολλή διαφθορά. Δεν και μόνο στην Κύπρο που έχει διαφθορά, είναι παντού. Στη Ρουμανία συλλάβαν την πρώην υπουργό, την Ελένα Ονδρέα. Τούτη αν ήταν στην Κύπρο θα την αθώνα σίγουρα. Γιατί? Αγάπη μου, ήταν να τη ζεδεί αν προεδρική χάρη ο πρόεδρος ο Νίκαρο. Άρεσε σούρα, σε μια εσούνη, αγία μου. Είναι τα μένα που είσαι Νίκαρος. Και λανίσκι. Άντε καλή νύχτα ρε αγάπη. Πατρινό καρναβάλι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα μάνα μου, χανείς. Τι άλλο? Αλλάξαμε και το λαϊν του Kia Fox και άμα είναι λαλεν τίποτε στην το λαϊν, θα σας λέω πάλι στα κάντι. Είναι το λαϊν το καλό. Το μου είναι έλεος. Το καλό. Είναι λαλεν. Το αμάξι μου είναι έτοιμο. Γιατί μην έτρωσες και γελάς. Θα σου πει αντά για τους γελώ. Κυρία μου, αλλάξαμε το λάδι 80 ευρώ μόνο χωρίς το ΦΠΑ, αλλά σε άλλο αμπρόβλημα, κυρία μου. Πρόβλημα, κυρία. Δεν κάνει πολύ καλά. Έβαλα, εντέταξα το στο ρόλο μου. Πόσα! Έμπου την εταιρεία, δώρο. Κάντε κορίτα μου, πολλά καλό κορίτα. Ρε αγαπές μου, πέτε μου αν έχει τίποτε, διότι βιάζομαι να πάω στη Λεμεσό στα καρναβάλια, ρε. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα στηρίξουμε την κυβέρνηση Τσίπρα. Πρέπει να αποφασίσουμε σαν κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θα στηρίξουμε και εμείς τις αποφάσεις Τσίπρα για το μνημόνιο. Δεν θα σου πω εντάω να κάνω το Αγίου Βαλεντίνου, ε! Του Αγίου, ε! Είπα σου Αγίου, ε! Αφού είπα σου του Βαλεντίνου, ε! Τόνι, ε! Ναι! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Ποσάβλη TV! Πατάτε σαν την ακτέδαλο σου!